η σημαία ψηλά να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που ηγείται εδώ και 3 δεκαετίες αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Καλείται στο βήμα ο αρχηγός μας Νικόλα Κουφαλονιάτος. Κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα σε αυτό εδώ το γραφείο ήταν προγραμματισμένη να μην γίνει μια πολιτική ομιλία μέσα στην αίθουσα η οποία υπάρχει και να είναι 50% το πολύ άτομα. Τι κατάφεραν με αυτή τη θρασίδηλη, τη δολοφονική επίθεση, να βρίσκονται εδώ εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες εθνικιστές. Είμαι και εδώ μαζί σας. Και το πρώτο που είπα όταν μου ανήγγειλαν αυτή τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση ήταν να πω ότι αύριο θα κάνουμε ανοιχτή συγκέντρωση εκεί που μας χτύπησαν. Να τους δείξουμε ότι εμείς δεν κλαίμε πάνω στα συντρίμια. Είμαστε όρθιοι με ψηλά τις σημαίες και προχωρούμε μέχρι την τελική νίκη. Η βόμβα που έβαλαν κάποιοι θρασίδηλοι αλήτες δεν ήλθε τυχαία. Λίγες ώρες μόνο μετά από ένα μπαράζ πολιτικής και ιδεολογικής τρομοκρατίας κατά της Χρυσής Αυγής από τα κόμματα του πολιτικού κατεστημένου από τη μία άκρη ως την άλλη του πολιτικού φάσματος. Τρέμουν, φοβούνται, ζουν πλέον τον εφιάλτη ότι ανάμεσά τους είναι κάποιοι που δεν παίζουν το στημένο τους παιχνίδι εις βάρος του ελληνικού έθνους. Δεν συμμετέχουν στη λαιλασία του ελληνικού λαού, στο ξεπούλημα αυτής της πατρίδας. Μια φρουρά γεννήθηκε στην Ελλάδα, μια φρουρά εθνική, αποφασισμένη να αγωνιστεί, να την υπερασπιστεί. Από το βήμα εδώ πέρασαν πριν λίγα λεπτά όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής από κάθε άκρη της Ελλάδος, 18 τον αριθμό, και από τι λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι που κατευθύνουν τη δημόσια γνώμη με δημοσκοπήσεις και με κανάλια. Αύριο δεν θα είναι 18 αν γίνουν εκλογές, θα είναι 48, 58, ίσως και περισσότεροι. Προσπαθούν να μας σταματήσουν. Είμαστε, λέει, εγκληματική συμμορία. Και την ίδια ώρα δεν μας λένε ποια είναι τα θύματά μας, ποιους σκοτώσαμε, ποιους χτυπήσαμε. Ψέματα. Ποιος θυμάται λίγους μήνες πριν τη μεγάλη ψευδολογία τους ότι μαυροντημένοι πήγαν και σκότωσαν έναν Πακιστανό, μετά τον έκαναν Μαροκινό, δεν ξέρω από πού ήταν, στην οδό Αναξαγόρα. Σήμερα γνωρίζουν ότι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ λαθών μεταναστών και δεν το λένε, το θάβουν και μιλάνε για ρατσιστικά εγκλήματα. Πριν λίγες ημέρες έδειξαν ένα ακόμη ρατσιστικό έγκλημα, το οποίο εμέσως πήγαν να φορτώσουν στη Χρυσή Αυγή. Ο ιδιοκτήτης ενός φούρνου σε μια περιοχή της Αττικής έδεσε, λέει, τον Αιγύπτιο υπάλληλό του. Δεν θα μπορούσε να είναι χρυσαυγίτης. Ένας χρυσαυγίτης δεν θα μπορούσε παρά να δίνει δουλειά μόνο σε Έλληνες. Όμως, το θέμα θαύτηκε γρήγορα. Τον έδεσε επίσης με αλυσίδες, τον χτύπησε, αλλά φέθηκε ελεύθερος. Τι συμβαίνει, ρωτήσαμε και μάθαμε. Ο κύριος αυτός είναι νεοδημοκράτης και στις περασμένες εκλογές είχε κατέβει υποψήφιος
στις δημοτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί δεν υπάρχουν ρατσιστικά εγκλήματα. Εκεί δεν υπάρχουν εγκληματικές συμμορίες. Όχι. Είναι οι άνθρωποι με τα μαύρα που ξαφνικά τους βλέπουν παντού και δαιμονολογούν και δημιουργούν το κλίμα για να έχουμε τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις. Χρόνια πολλά έχουν περάσει από το 1996 αρχές, οδός Κεφαλινίας, Κυψέλη, όταν μια ισχυρή έκρηξη βόμβας, πάλι από δυναμίτη, μπήκε στα γραφεία μας. Αναγνωρίστηκε η ευθύνη της βόμβας αυτής. Δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό Αστυνομικά Χρονικά. Ήταν ευθύνη του ΕΛΑ. Όλοι έξω από τη φυλακή είναι σήμερα. Κανείς ποτέ από την αστυνομία δεν μας κάλεσε για μία κατάθεση. Ποτέ. Όπως επίσης έχω να σας πω ότι από την ώρα στις 4 τα ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη, όπου έγινε αυτή η εγκληματική επίθεση, δεν έχει πάρει ούτε ένας αστυνομικός, ούτε ένας κρατικός αξιωματούχος, ούτε ένα τηλέφωνο, ένα στέλεχος της Χρυσής Αυγής για αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για ένα κράτος που, αν δεν είναι σε απόλυτη συμφωνία, συγκαλύπτει απόλυτα τους δολοφόνους. Για ένα κράτος ανύπαρκτο, ανίκανο. Δεκάδες οι επιθέσεις κατά των γραφείων μας τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν έχει συνηθεί ούτε ένας. Αυτό είναι το ανύπαρκτο κράτος της Νέας Δημοκρατίας και των συντρόφων του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Και αυτή η γη, αυτή η πατρίδα ανήκει σε μας. Δεν θα τους τη χαρίσουμε. Ας το πάρουνε απόφαση όσες βόμβες και να βάλουν, όσες επιθέσεις και να κάνουν. Και να γνωρίζουν ότι όσο πιο πολύ είναι μεγάλη η πίεση, τόσο πιο πολύ θα δυναμώνει το κίνημά μας. Γιατί όπως ακριβώς στο αμόνι, όσο πιο πολύ χτυπάς το ατσάλι, τόσο πιο πολύ σκληρό γίνεται, έτσι και εμείς, μετά από δεκάδες βόμβες, μετά από ποταμούς λάσπης, είμαστε πολύ δυνατοί, είμαστε πιο δυνατοί από αυτούς όλους τους κλέφτες και τους αλληλικούς απαταιώνες. Το είπα προηγουμένως στους δημοσιογράφους, στους οποίους έκανα δηλώσεις, οι οποίες αμφιβάλλω αν θα παιχτούν στα κανάλια. Μάλλον είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα παιχτούν στα κανάλια. Έχουμε πολλά να χωρίσουμε με αυτούς που κατευθύνουν τα κανάλια, όχι βεβαίως στους δημοσιογράφους, γιατί αυτοί οι κύριοι το κρύβουν και δεν το ξέρετε, χρωστάνε από 100 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας στο ελληνικό κράτος. Το οποίο ελληνικό κράτος, αυτό το ανάλκητο μόρφωμα, την ίδια στιγμή που τους αφήνει και χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αφήνει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χωρίς θέρμανση, κοβοντάς τους το ρεύμα με το καράτσι ή τεστερώντας τους το εισόδημα για να αγοράσουν πετρέλαιο ή ξύλα για τη σόβα ή το τζάκι τους. Θέλουν μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θα τους θυμίσω αυτό που είχε πει σε κάποιους δύσκολους καιρούς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο ελευθερωτής του έθνους. Πόσο τυχαίο είναι αλήθεια ότι στον ελληνικό στρατό ένα στρατόπεδο υπήρχε με αυτή την ονομασία. Στρατόπεδο στρατηγού Κολοκοτρώνη. Ήταν το 11ο σύνταγμα πεζικού στην Τρίπολη. Έλαβαν απόφαση λοιπόν και στις 21 Δεκεμβρίου κλείνει το στρατόπεδο Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Αυτό είναι το ψευτορωμαϊκό. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα των ονείρων μας. Δεν είναι η νέα Ελλάδα που αγωνίζεται και θα αγωνιστεί ενάντια σε βόμβες, σε δημοκρατίες και σε λάσπη να χτίσει η Χρυσή Αυγή. Κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, κάποιοι θρασίδηλοι έβαλαν μία βόμβα
τα ξημερώματα της Δευτέρας προς Τρίτη στις 4 η ώρα. Ήταν ένα χτύπημα δολοφονικό, το οποίο περιείχε και σφαίρες, μπύλες. Αν περνούσε κάποιος πεζός την ώρα εκείνη κάποιο ιδιωτικό αυτοκίνητο, θα μπορούσε να έχουμε και νεκρό. Καμία συγκίνηση όμως από το κατεστημένο. Και επιπλέον, αυτοί οι μεγάλοι δημοκράτες που κόπτονται για την νομιμότητα, τα κόμματα, ούτε ένα δεν καταδίκασε την επίθεση αυτή και δείχνουν με τον τρόπο αυτό πώς βλέπουν τα πράγματα. Ίσως και να χαρήκανε, μάλλον χαρήκανε, θα τους πω, άδικα χαρήκανε, γιατί αυτή η βόμβα έβαλε μια ακόμη φλόγα στην καρδιά μας, η οποία λέγεται για Ελλάδα, πατρίδα, τιμή, πίστη, ελευθερία. Χρυσή Αυγή, αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Όσο και να κουραστούνε, ό,τι και να κάνουν, είμαστε έτοιμοι για όλα. Δεν πρόκειται να υποστείλουμε τη σημαία μας. Αλλά δεν ήταν τυχαίο που χτύπησαν το γραφείο αυτό του Ασπροπύργου. Σε μια πόλη η οποία δοκιμάζεται φρικτά από τη λιτότητα, από τη λαιλασία. Σε μια πόλη η οποία μας έκανε την τιμή σε εμάς, τους εγκληματίες όπως μας λένε οι πολιτικοί απατεώνες, να μας δώσει στις τελευταίες εκλογές ένα 18%, το οποίο σήμερα θα έχει ξεπεράσει σίγουρα και το 30% και το 40%. Από το βήμα αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που ήρθατε σε αυτήν εδώ τη συγκέντρωση, που δεν είναι συγκέντρωση, είναι ορκομοσία, είναι δήλωση πίστης και αντίστασης. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους ξεχωριστούς γενναίους άντρες και γυναίκες του Ασπροπύργου, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτό το εθνικό κάστρο από την πρώτη στιγμή και έδωσαν μαζί μας τον αγώνα. Έναν αγώνα ο οποίος δεν γίνεται για καρέκλες, δεν γίνεται για να αποκτήσουν κάποιοι αξιώματα, για να γίνουν κάποιοι βουλευτές. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι αυτή εδώ. Η παρουσία όλων των βουλευτών στη Χρυσή Αυγή, εδώ, στον τόπο όπου χτύπησε το παρακράτος. Χρυσή Αυγή, αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Όλα τα έχουν σχεδιάσει καλά. Πιστεύουν πως με την ταπείνωση του λαού, με τη λαιλασία του εθνικού πλούτου, θα κάνουν αυτόν τον λαό να γονατίσει. Δεν ξέρουν, δεν έμαθαν, δεν γνωρίζουν ιστορία. Στα 1821 οι συμπατριώτες μας, οι προγονείς μας, με ένα ξερό παξιμάδι πολέμησαν μια αυτοκρατορία, την Τουρκία, και την νίκησαν. Και στο Μεσολόγγι, στην Ιερά Πόλη, όταν σώθηκαν τα τρόφιμα, εκεί πεινασμένοι μέχρι τέλους τους πρότειναν να παραδοθούν ο άπλος πρόξενος, ο διοικητής των Ιωνίων νήσων, και να τους μεταφέρει στη Ζάκυνθο. Και εκείνοι αρνήθηκαν, προτίμησαν να πεθάνουν. Ένα Μεσολόγγι είναι η Χρυσή Αυγή και αυτή τη φορά η έξοδος δεν θα είναι σαν την άλλη. Θα είναι νικηφόρα. Σακούρι και φωτιά, σακούρι και καστιλιά. Σακούρι και φωτιά, σακούρι και καστιλιά. Σακούρι και φωτιά, σακούρι και καστιλιά. Κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, λένε πως η Χρυσή Αυγή δεν έχει θέσεις. Πως όλοι αυτοί οι οποίοι την ακολουθούν είναι απλά οργισμένοι και αγανακτισμένοι. Λένε για όλους εσάς ότι είστε ηλίθιοι, ότι δεν ξέρετε τι πιστεύετε, ότι δεν ξέρετε γιατί μας ψηφίσατε, ότι δεν ξέρετε γιατί αγωνιζόντουσαν. Αγωνίζεστε, ξέρετε, και μάλιστα πολύ καλά. Αγωνίζεστε για τον εθνικισμό, για μια νέα Ελλάδα ενάντια στους απατεώνες, ενάντια στους κλέφτες και στους προδότες. Όμως,
Ναι, και μιλάμε περί οπαδών και ψηφοφόρων. Δεν ξέρω εάν αυτοί που μας ψήφισαν είναι αγανακτισμένοι ή οργισμένοι. Ξέρω ότι αυτοί που ψήφιζαν τα κόμματα εξουσίας ήταν βολεμένοι. Γι' αυτό τους ψήφιζαν. Για το ρουσφέτη, για τη μετάθεση, για την κονόμα. Όμως τώρα τίναξαν την μπάνκα στον αέρα και πια δεν έχει χρήμα το ταμείο και τους εγκατέλειψαν. Ναι, στον καιρό της κρίσεως, στον καιρό όπου όλα μοιάζουν θλιβερά, έρχεται η ώρα να ανατείλει μια νέα ιδέα. Είναι στο πιο βαθύ σκοτάδι της νύχτας που λάμπει το πιο λαμπρό αστέρι. Ναι, μέσα σε μια χώρα ταπεινωμένη, μέσα σε μια χώρα γονατισμένη, μέσα σε ένα λαό που υποφέρει, που φτάσαμε, καταντήσαμε στο σημείο να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει ότι θα δίνει σε κάθε παιδί ένα ποτήρι γάλα και ένα φρούτο. Εκεί κατάντησαν την Ελλάδα μας. Μέσα σε μια τέτοια χώρα υπάρχει ένα κίνημα διαφορετικό. Ένα κίνημα, ένα κόμμα ενάντια στο κόμμα των πολιτικών κομμάτων, το οποίο είναι αποφασισμένο να χτυπήσει τη βρώμικη πλουτοκρατία, να χτυπήσει τη δικτατορία των διεφθαρμένων, την τυραννία των εργολάβων, να ανατείλει και πάλι μια Ελλάδα για τους Έλληνες. Ναι. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Ναι, δεν το αρνούμαστε. Θέλουμε να διώξουμε τους λαθρομετανάστες. Τους έφεραν στην πατρίδα μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Για ποιο λόγο? Για τα εργοστάσια μας που τα έχουν κλείσει? Για τα χωράφια μας που φρόντισαν να είναι ακαλλιέργητα? Δεν τους χρειάζεται η Ελλάδα. Να γυρίσουν στον τόπο τους. Να πάνε σπίτια τους. Καλό κατεβόδιο σε όλους. Έξω! Θέλουμε την Ελλάδα για τους Έλληνες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έξω οι ξένοι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έξω οι ξένοι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τους μιλάμε για Ελλάδα. Τους μιλάμε για τιμή. Τους μιλάμε για τα σημερινά προβλήματα του τόπου. Και αυτοί αρχίζουν κάτι ιστορίες για την κατοχή πριν 70 χρόνια, πριν 80 χρόνια, για την κατοχή τη σημερινή με τους επίτροπους, με την Τρόικα, με τα χαράτσια. Αυτοί είναι οι δοσύλλογοι, αυτοί είναι οι κουκουλοφόροι και δεν δείχνουν κάποιον στην τύχη, δείχνουν όλο τον ελληνικό λαό και κόβουν το ρεύμα σε φτωχές οικογένειες και αφήνουν στον δρόμο φτωχούς εργαζόμενους και λένε ότι έτσι θα σώσουν την Ελλάδα και έχουν το θράσος και λένε ότι κάνει θυσίες ο ελληνικός λαός. Όχι, ο ελληνικός λαός δεν κάνει θυσίες. Υφίσταται μια λαιλασία και μια τυραννία. Ούτε ένας συνταξιούχος, ούτε ένας μισθωτός δεν υπάρχει που να βλέπει με καλό μάτι τη μείωση του μισθού του, γιατί ξέρει ότι αυτή η μείωση δεν πηγαίνει για την πατρίδα, πηγαίνει στις τσέπες των τοκογλύφων με τις πλάτες των πολιτικών απαταιώνων. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το μνημόνιο. Κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ναι, κάναμε απλά μια ανανέωση επίπλων. Τίποτε άλλο. Εάν νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό θα μας σταματήσουν, είναι απλά γελασμένοι. Εγώ ένα έχω να σας πω, ότι όλοι εσείς που βρίσκεστε σήμερα εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω. Χρυσή Αυγή μέχρι την τελική νίκη. Ζήτω η νίκη. Ζήτω! Συναγωνιστές.